Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Χρυσοχοίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Υπουργό κύριο Μηταράκη. Με ακούτε? Please, push the button. Παρακαλώ πιέστε το κουμπί. You. Σας ευχαριστώ, καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο. Για 7 λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε μια μεταναστευτική κρίση με αυξημένες αφήξεις από τον περασμένο Ιούλιο. Σας τα είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις δυνατότητες υποδοχής, αντιμετωπίζουμε τεράστιες πίεσεις. Έχουμε 100.000 άτομα σε κέντρα ή σε στέγαση, εκ των οποίων 40.000 είναι στα νησιά και 19.000 στην Μόρια. Υπάρχουν τρεις λόγους. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τον οποίο να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αύξηση 86% των αφήξεων από τον Ιούλιο του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έχουμε μια αργή διαδικασία αποφάσεων και τρίτον λόγω των περιορισμών της κοινή δήλωσης με την Τουρκία που δέχεται επιστροφές μόνο από τα νησιά έχουμε περιορισμένες μετακινήσεις από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Παρά αυτούς τους περιορισμούς, το πρώτο εξάμεινο του 2020, 10.000 άτομα μεταφέρθηκαν στην υπηρετική χώρα. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν, με την Ήλβα και το Μαργαρίτη για να αυξηθεί ο αριθμός αυτό στο δεύτερο εξάμεινο. Και έχουμε και το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών για 5.000 άτομα που ανακοινώσαμε πρόσφατα με την κυρία Γιώχανσον. Για να βελτιωθούν οι συνθήκε και να αυξηθούν οι δυνατότητε, χρειαζόμαστε αυτή την χρηματοδότηση για τα νέα κέντρα ή υποδοχή στα νησιά για να αντικατασταθούν η Μόρια, το Βιάλ και το Βαθύ. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μόρια σε μία μέρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε σοβαρέ αλλαγέ μέχρι το τέλο του έτου πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στην υπηρετική χώρα. Έχουν δύο ήδη ολοκληρωθεί στη Μαλακάσα και τις Σέρες και θα μεταφέρουμε 2.000 άτομα από τα νησιά. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις σε διαμερίσματα. Έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση για 5.000 επιπλέον θέσεις και συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για 10 με 15.000 πλέον θέσεις. Πρέπει να οριστικοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση επιγόντως και επίσης πρέπει να επιβάλλουμε την κοινή δήλωση όπως ανέφερε και η Προεδρία και να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μειώνει τις ροές, να επιτρέπει τις επιστροφές ατόμων των οποίων η έτσι έχει απορριφθεί να μην αφορά τα άτομα α, που είναι μόνο στα νησιά, για να μην υπάρχει ακριβώς αυτός ο συνοστισμός στα νησιά και να παρέχει και ένα ρόλο στη φροντοξ. Επίσης, πρέπει να πούμε πώς η Τουρκία μας εντοπίζει ότι δεν δέχεται επιστροφές λόγω COVID. Ε, μιλώντας για τον ιό, από την αρχή της κρίσης είχαμε γύρω στα 1.500 κρούσματα, 51 νεκρούς συνολικά, έναν χτες και έναν σήμερα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο στην υπηρετική χώρα, καθώς τα νησιά είναι πιο προστατευμένα. Επίσης, σήμερα δεν είχαμε κρούσματα στα κέντρα υποδοχής στα νησιά. Ένα, μία εγκατάσταση μόνο επηρεάζεται στην υπηρετική χώρα, πολύ κοντά στην Αθήνα. 20 άτομα είναι θετικά. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και για να περιοριστεί και η κίνηση, επίσης, από τα στρατόπεδα. Αντιλαμβάνομαι πω υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν για την κατάσταση στα νησιά και τι συμμερίζομαι και εγώ αυτέ τι ανησυχίε. Εργαζόμαστε σκληρά και έχουμε λάβει μέτρα τα οποία είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα, από 1η Μαρτίου, διαχωρίζουμε τι νέε αφήξει. Οι νέε αφήξει δεν πάνε στι υφιστάμενε εγκαταστάσει. Περιορίζουμε επίση την πρόσβαση από και προς τις εγκαταστάσεις. Φτιάχνουμε ειδικέ εγκαταστάσεις υγειονομικέ εντό των δομών και ενημερώνουμε επίσης και τους κατοίκους στην γλώσσα τους για τα θέματα του COVID. Είναι σαφές ότι το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει πίεση, οι πόροι δεν είναι άπειροι. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν, την Υπατερμοστία του ΟΗΕ, τον Ερθρό Σταυρό, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, για του χωρί σύνορα και άλλου. Κάποιοι είπαν ότι θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα άτομα στην υπηρετική χώρα, δηλαδή από περιοχέ οι οποίε δεν έχουν κρούσματα σε περιοχέ που έχουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν θέσει όμω. Θα απαιτηθούν περαιτέρω κονδύλια για περαιτέρω θέσει, αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε λίγε μέρε. Οποιαδήποτε επίση προσφορά μετεγκατάσταση στα κράτη-μέλη είναι ευπρόσδεκτη γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση μόνο μα. Προσωπικά εγώ ζω στην Αιχίο και γνωρίζω το πρόβλημα από πρώτο χέρι. Για το θέμα του ασύλου βελτιώνουμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να εκδεδοποιούνται ποιοτικέ αποφάσει σε ευόμενοι πλήρω στι διεθνεί μα υποχρεώσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα κατόπιν. Είναι σημαντικό για να μην μένει ο κόσμο στις δομέ υποδοχή και έχουμε πάρα πολύ στήριξη από την ΕΑΖΟ. Πάγωσαν οι αιτήσει τον Μάρτιο δεδομένη της κατάσταση στα σύνορά μα. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχήσει, τι οποίε εξέφρασε και η Ήλβα. Λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα δεδομένων των συνθήκων. Υπήρχε νομική βάση για αυτήν την απόφαση. Έπρεπε να προστατεύσουμε την εθνική μα ασφάλεια, δημόσια τάξη και δημόσια υγεία. Δεν ε, υπάρχει πλέον αυτό το πάγωμα. Από 1η Απριλίου επανήλθαμε στην κανονική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με το εξή. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξακολουθούν να είναι ο πιο ευπαθή πληθυσμό. Αναζητούμε μία λύση για να μεταφερθούν όλοι από τα νησιά, πρώτα απ' όλα σε κέντρα διαλογής να δούμε ποιοι δικαιούνται προστασία και μετά οι υπόλοιποι να μεταφερθούν σε κέντρα κατάλληλα για την ηλικία του. Τέλο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ε, πάνε σε κέντρα στην υπηρετική χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, ειδικά την κυρία Γιώχανσον και τα κράτη-μέλη για τι πρωτοβουλίε με την κατάστασή ασυνόδευτων ανήλικων, ειδικά τα κράτη-μέλη τα οποία προσφέρθηκαν για αυτέ αυτές πολύ δύσκολες μέρες με την κρίση του κορονοϊού. Τέλος, και τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίο ήταν πρώην Ευρωβουλευτή και συντονίζει μία διάσκεψη για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <συσκλή> Κύριε Λετζέρη.